Πείτε μου καταρχάς αυτό, εκφεύγουν τη στατιστική τα κρούσματα? Όχι, τοπικά, όπως είπατε πριν, σε όλη την Ελλάδα είναι αυξημένα φέτος τα κρούσματα. Είναι γεγονός αυτό. Σε όλη την Ελλάδα. Πάρα πολλά κρούσματα. Πάρα πολλά κρούσματα, ναι. Αυτό τι δείχνει, ότι έχει μεταλλαχθεί ο ιός? Μπορεί κανείς να υποθέσει κάτι τέτοιο. Πιθανότατα, ενώ ο εμβολιασμός πάει πολύ καλά, έχουμε πολύ περισσότερα εμβόλια από ό,τι έχουμε πέρσι, μια αύξηση του 50 με 60%. Μισό λεπτό. Έχουμε περισσότερα εμβόλια, γιατί υπάρχει και μία φήμη ότι ο κόσμος τρέχει στα φαρμακεία, δεν μπορεί να τα προμηθευτεί. Εγώ δεν έχω τέτοια πληροφορία. Αν τώρα τις τελευταίες μέρες, λόγω του μπαράζ, ας πούμε, αυτού και σπεύσαν στα φαρμακεία και τα φαρμακεία αδυνατούν προσώρας να ικανοποιήσουν την απέτηση, δεν το ξέρω. Πάντως ξέρω ότι έχουν εισαχθεί πάνω από 2 εκατομμύρια εμβόλια στην Ελλάδα. Μάλιστα. Αυτό είναι σίγουρο. Μάλιστα. Τώρα, για το άλλο θέμα. Φαίνεται από την άλλη, παρόλο τον εμβολιασμό, ότι έχουμε πολύ περισσότερα κρούσματα. Αυτό μπορεί να αποδοθεί σε μια μικρή διαφοροποίηση του ιού. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε πει ότι η γρήπη κάθε χρόνο αλλάζει ο ιός, έχει μικροδιαφορές από τον περσινό. Γι' αυτό και το εμβόλιο είναι διαφορετικό. Αλλιώς να μας έφτανε ένα εμβόλιο για όλη μας τη ζωή. Άρα μου λέτε ότι έτσι απαντάτε και σε όσους λένε, γιατί τους λένε ότι έχει υπόψη του 4 τύπους μετάλλαξης το εμβόλιο. Τους καλύπτει. Γι' αυτό το λόγο. Είναι βελτιωμένη εκδοχή. Ναι, ναι, ότι δηλαδή κάθε χρόνο ο ιός υφίσταται μικρές διαφοροποιήσεις. Προφανώς φέτος έχει υποστεί μια διαφοροποίηση που το αυξάνει την ικανότητα να νοσούν περισσότεροι άνθρωποι. Αυτό λέγεται λοιμογονικότητα, δηλαδή αυξήθηκε η λοιμογονικότητα. Μάλιστα. Εκεί που νοσούσαν από τους 10 που είχαν επαφή, 3-4, ξέρω εγώ, 5, φέτος νοσούν οι 6-7. Κάτι τέτοιο πρέπει να συμβαίνει από ό,τι συμπεραίνουν από τα πράγματα. Έτσι. Mm. Θα πάμε στα χρηστικά. Πείτε μου, με το εξάχρονο αγγελούδι που πάγωσε, η αλήθεια είναι όλο το νησί. Ναι, ναι. Τι εικόνα σχηματίζεται? Κοιτάξτε, φαίνεται ότι ανακοινώθηκε χθες το μεσημέρι ότι είχε μολυνθεί και από τον ιό της γρήπης. Το τεστ που του κάνανε οι γιατροί τις πρώτες ώρες ήταν θετικό. Προφανώς ο θάνατος του παιδιού χρεώνεται στην γρήπη. Με την έννοια ότι έχουμε πει πολλές φορές ότι ο ιός της γρήπης αυτό ακριβώς κάνει. Αναστατώνει τρομερά το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου. Γι' αυτό και λέμε ότι όταν πάθεις γρήπη κινδυνεύεις από τις επιπλοκές της και όχι από την ίδια αυτή καθεαυτή. Mm. Μερικές φορές και ο ίδιος ο ιός μπορεί να σε σκοτώσει με την έννοια σου κάνει ηεμία, μια εκτεταμένη πνευμονία και να πάνε από αυτό, πάει από αυτό ο ασθενής. Αλλά συχνά είσαι εκτεθειμένος σε επιπλοκές. Φαίνεται οι γιατροί, οι θεράποντες έχουν τον πρώτο λόγο σε αυτό και είπαν οι ίδιοι ότι η ταχύτατη εξέλιξη του παιδιού προς τα χειρότερα. Και ο χρόνος που έγιναν όλα αυτά τους παραπέμπει περισσότερο σε συψεμία από μηνιτιδόκοκο. Μένει να αποδειχθεί εργαστηριακά. Mm. Δηλαδή του έχουν πάρει και τις εξετάσεις, από ό,τι ξέρω σήμερα ή αύριο θα είναι έτοιμες. Θα έχουν ένα αποτέλεσμα, θα το έχουμε οριστικά επιβεβαιωμένο. Άρα εικάζεται, κύριε Λουμπούνη, με την εικόνα που έχετε μέχρι τώρα, ότι είναι πιθανό το παιδί, έχοντας προσβληθεί από ήττα 1 ή 1, να πέσαν οι άμυνες του οργανισμού και οι όποιες παρενέργειες, ακόμη και μηνγκίτιδας, να οφείλονται σε αυτό? Ακριβώς όπως το λέτε. Ακριβώς όπως το λέτε. Η γρήπη, προσέξτε, σαν παιδί, ένα παιδί από μόνο του είναι πιο ευάλωτο από έναν ενήλικα. Ο ιός λοιπόν αύξησε αυτό το βαθμό της ευαισθησίας του παιδιού με αποτέλεσμα να νοσήσει από ένα μικρόβιο που το είχε στη χλωρίδα του. Μην ξεχνάμε ότι ο μηνγκίτιδας, δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, ότι σε ένα ποσοστό μονοψήφιο στα παιδιά και χαμηλό διψήφιο στους ενηλίκους υπάρχει στη χλωρίδα του ρινοφάρυγγα. Έχει ανιχνευθεί σε τυχαίες καλλιέργειες ότι κάνει μια καλλιέργεια ρινοφαρυγγικού επιχρήματος και βρίσκει μέσα μηνγκιδόκο. Δεν σημαίνει ότι νοσούμε όσοι τον έχουμε στο ρινοφάρυγγα μας. Μπορεί όμως σε κάποια στιγμή που η άμυνά μας είναι μειωμένη, εκείνη τη στιγμή και όπως δυστυχώς φαίνεται ότι συνέβη σε αυτό το παιδάκι, να συμβούν τα χειρότερα. Άρα κατά το μάλλον ήτον, μάλλον θα έλεγε κανείς ενοχοποιούμε τον ήττα 1-1 στην περίπτωση του εξάχρονου. Πείτε μου κάτι, έχουμε μια νέα κοπελιά, μια νέα μάνα 23-24 χρονών στην εντατική του Πανεπιστημιακού, η οποία μάλιστα υπευλήθη σε τοκετό. Το λέω υπευλήθη, ναι, με την έννοια ότι η γυναίκα είχε αδυνατήσει πλήρως η άμυνά της. Πόσο επικίνδυνο ήταν? Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι οι έγκυες είναι στις ομάδες που συνιστάται απαραίτητο στο εμβόλιο της γρήπης. Είναι, αυτό περιλαμβάνεται στην οδηγία του Υπουργείου Υγείας, έτσι. Mm-hmm. Εμβολιασμός μεταξύ των άλλων και εγκύων και παχυσάρκων, όχι μόνο δηλαδή άνθρωποι που έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, και οι υγιέστατες έγκυες. Γιατί η εγκυμοσύνη της προδιαθέτει να κάνει κάτι σοβαρό με τη γρήπη. Mm.
Τώρα, με ρωτήσατε πόσο επικίνδυνο ήταν πιο, πιο πράγμα. Ένα τοκετό σε μια τέτοια κατάσταση. Κοιτάξτε, προφανώς, εγώ δεν ξέρω λεπτομέρειες του περιστατικού, αλλά προφανώς οι γιατροί έκριναν ότι η κατάσταση της υγείας, η γενικότερη κατάσταση της ήταν τέτοια που επέτρεπε να γίνει ο τοκετός, δεν ξέρω αν είναι κεσαρική ή προβλήθη φυσιολογικός τοκετός, δεν ξέρω τη λεπτομέρεια αυτή, χωρίς να επιβαρυνθεί η γυναίκα, διότι έκριναν ότι αν έμενε το κύημα μέσα, πιθανώς να κινδύνευε και η γυναίκα και το κύημα. Οπότε διάλεξαν την καλύτερη λύση. Αφού είχαμε αίσιο τέλος, όλα καλά. Σωστά, και ελπίζουμε να βγει και γρήγορα από την εντατική. Να κάνω μια βλακώδη ερώτηση, αλλά εγώ δεν είμαι γιατρός. Μπορεί μια έγκυος γυναίκα με ήττα νι ένα να το περάσει στο έμβριο? Αναφέρεται. Αναφέρεται αυτό, ναι. Μάλιστα. Αναφέρεται. Δηλαδή δεν είναι αδύνατο. Δεν είναι αυτή αδύνατο. Είναι η απάντηση. Πιθανώς. Δεν είναι πολύ πιθανό, αλλά αναφέρεται. Έχει αναφερθεί, ναι. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Λουμπούνη, επειδή είχαμε και θανατηφόρα περιστατικά στα Χανιά. Ένα ή δύο, αν θυμάμαι καλά. Σε ενήλικα, ναι. Μάλιστα. Ένα. Θέλω να μου πείτε, πάμε στο διατάφτα. Γιατί εδώ η σωστή ενημέρωση είναι το κλειδί και όχι ο πανικός. Καταρχάς, τι πρέπει να καταλαβαίνουμε όλοι στα σπίτια μας? Ότι δεν είναι ένα εποχιακό συνάχι, ένα εποχιακό κρύωμα. Πώς το καταλαβαίνεις? Ναι, να πω συμπληρωματικά και πριν να απαντήσω ακριβώς αυτό που με ρωτάτε, ότι όσον αφορά τα παιδιά, και όλα τα παιδιά, ας πούμε κάτω από 18, για οποιοδήποτε πυρετό πρέπει να μιλάμε με τον γιατρό μας. Έτσι, τον παιδίατρο, τον προσωπικό γιατρό να μιλάμε ή να έχουμε μια επαφή τηλεφωνική έστω με το κέντρο υγείας ή με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε να μας κατευθύνει. Να κάνει τις κατάλληλες ερωτήσεις και αναλόγως να δώσει τις κατευθύνσεις. Ακόμη και αν είναι δέκατα. Θα έλεγα αν παρατείνεται ένας υπηρετός πάνω από 38. Μάλιστα. Σαφές. Αυτό έτσι σαν σαφές. Ένα όριο. Ναι, 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 προφανώς. Ναι, αν παρατείνεται για κάποιες ώρες ή όλη την ημέρα, ένας υπηρετός πάνω από 38, καλό είναι να μιλάμε με τον γιατρό μας. Και να μην αφήνουμε να φτάσει το βράδυ. Να μιλήσουμε με έναν γιατρό και βλέπουμε. Μάλιστα. Τώρα, θυμίστε μου για το άλλο που μου είπατε. Λέω, θέλω να μου πείτε καταρχάς πώς θα καταλάβουμε ότι μάλιστα, δεν μάλιστα, είναι. Κατάλαβα, ναι, ναι. Κοιτάξτε, τυπικά η γρήπη, εκείνο που στερείται είναι εστίας. Δηλαδή, δεν θα πονάει ο λαιμός μας, ας πούμε, που συνήθως πονάει σε μια απλή όση που έχει προσβολεί στη ρινοφαρική κοινότητα. Δεν θα πονάει ο λαιμός μας, δεν θα έχουμε γρατζούλινα, δεν θα έχουμε μίξη, δεν θα έχουμε καταρροή από τη μύτη. Θα έχουμε αντιθέτως υψηλό πυρετό, εισβολή με υψηλό πυρετό, μεγάλη κακουχία, πόνο στις αρθρώσεις του μύες, αυτό είναι χαρακτηριστικό, πιθανώς πονοκέφαλο, ο πυρετός δεν θα πέφτει εύκολα, μπορεί να παίρνουμε αντιβιωτικό και να μην πέφτει, αυτό θα μας βάλει σε υποψίες. Αυτή είναι μια τυπική εικόνα που σας λέω της γρήψης, μπορεί να έχει διάφορες μονάδες, αλλά είναι μια τυπική. Δηλαδή υψηλός πυρετός, μεγάλη κακουχία, χωρίς πόνο στο ρινοφάριγγα ή ξέρω εγώ να έχουμε καταρροή. Και επιμένει ο πυρετός, προστίθεται η μικρανία πονοκέφαλος, χωρίς να έχουμε κάποιο άλλο σύντομα. Αυτό θα μας βάλει υποψίες. Να μιλήσουμε με τον γιατρό μας ή να προσφύγουμε σε κάποιο γιατρό. Δεν σημαίνει ότι όποιος εμφανίσει ακόμη και συμπτώματα ήττα ένα, νι ένα, ντε και καλά, θα τα βιαστεί. Είναι οργανισμοί και οργανισμοί, ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται σε επαφή με τον ιό, υποκλινικά, λέμε δηλαδή, χωρίς συμπτώματα, κάνουν αντισώματα. Και είναι άνοση από εκεί και πέρα χωρίς να το πάνε χαμπάρι. Και υπάρχουν άνθρωποι που αυτό που όπως το είπατε θα νοσήσουν πολύ σοβαρά. Κάτι άλλο που κατά τη γνώμη σας πρέπει να του δίνουμε προσοχή αυτό το διάστημα? Τα μέτρα υγιεινής στα σχολεία. Δηλαδή. Καθαρισμός ναι. με αντισηπτικά διαλύματα χλωρίνης 5% όλων των χώρων των σχολείων κάθε μέρα. Μετά το τέλος των τάξεων, μετά το τέλος των μαθημάτων. Κάθε μέρα λέτε μετά το τέλος. Κάθε μέρα μετά το τέλος των μαθημάτων, καθαρισμός όλων των χώρων του σχολείου από τους επαγγελματίες εκεί που καθαρίζουν, με διάλειμμα χλωρίνης, καθαρής χλωρίνης, τη διαφανή χλωρίνη 5%. Μάλιστα. Αυτό είναι μια πολύ καλή απολύμανση του σχολείου ώστε να δώσει ένα σχολείο καθαρό την επόμενη μέρα. Η ατομική υγιεινή εδώ παίζει ρόλο. Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, κύριε Σαχίνη. Όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Γι' αυτό και. Στους χώρους των σχολείων που έχουμε, όπως για να το κάνει και όσο πιο χαμηλών ηλικίες, πέφτει και η ατομική υγιεινή. Τα πολύ μικρά παιδιά έχουν πολύ φτωχή η ατομική υγιεινή. Βάζουν συνέχεια τα δάχτυλα στα χέρια τους, τις μύτες τους, τις εκκρίσεις τους, το ένα το άλλο. Λοιπόν, εκεί είναι και το μέρος που γεννιούνται συνήθως οι ιώσεις, μεταδίδονται οι μικροεπιδημίες, μεταφέρονται στους μεγάλους και γίνεται αυτός ο κύκλος. Άρα τα σχολεία, η παιδική σταθμή, τα νηπιαγωγεία ως επιτοπλίστων. Και δευτερευόντως στα σχολεία είναι τα μέρη που πρέπει να προσέχουμε όλοι. Και να πω και κάτι άλλο, να μην πηγαίνουμε τα παιδιά, έστω και με λίγο πυρετό, να μην τα πηγαίνουμε στους παιδικούς.
Από αυτό το παιδί που θα πάνε θα κολλήσουν άλλα 10. Είναι κρίμα. Έχετε θα δί... τα κρατούμε σπίτι με οποιοδήποτε κόστος. Δεν χάλασε ο κόσμος και για μία-δύο μέρες. Έχετε δίκιο. Πείτε μου σας παρακαλώ το άλλο. Υποτεθείστε ότι εγώ τώρα σας ακούω και λέω πάω τώρα να κάνω εμβόλιο. Έχει άμεση δράση ή έχει ένα παράθυρο? Θέλω να το εξηγήσετε αυτό. Γιατί λέει ο άλλος, μα ήταν εμβολιασμένος. Ναι. Ναι, προσέξτε. Καταρχήν το εμβόλιο της γρίπης δεν προφυλάσσει 100%. Mm. Όπως είναι, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, τη σιλαράς που προφυλάσσει κατά 95%. Σωστά. Λοιπόν, δεν προφυλάσσει της γρίπης. Της γρίπης προφυλάσσει περίπου κατά ένα 60%. Από τους 10 δηλαδή που θα το κάνουν, οι 6 δεν θα νοσήσουν. Οι 4 θα νοσήσουν παρόλο που έχουν κάνει. Δεύτερον, ο χρόνος που μου είπατε, ο ελάχιστος είναι 10 μέρες. Ο πλήρης τίτλος αντισωμάτων αναπτύσσεται στις 20 μέρες, 3 εβδομάδες. Συνεπώς, από τις 10 μέρες και μετά αρχίζουμε να έχουμε μια προστασία, στις 20 είμαστε πλήρες. Νομίζω ότι είστε σαφείς. Πείτε μου και κάτι άλλο, κύριε Λουμπούνη. Υπάρχει και ένα κλίμα που λέει σιγά μην εμβολιαστώ, έχει περισσότερες παρενέργειες, κάνουν τα περίφημα κοκτέιλ, κάνουν πειράματα πάνω μας, δεν εμβολιάζουμε. Και δεν μιλάω τώρα. Καταρχάς πείτε μου αυτό. Οι ευπαθείς ναι και ο υγιής πληθυσμός θα έπρεπε να εμβολιάζεται? Οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας παγίως και της εμβολιαστικής κεντρικής εμβολιαστικής επιτροπής δεν περιλαμβάνουν εμβολιασμό όλου του πληθυσμού. Μάλιστα. Δεν είναι γενικός εμβολιασμός. Όσον αφορά, όχι, ναι. δεν συνιστάται αυτή τη στιγμή γενικός εμβολιασμός. Όσον αφορά το ερώτημα που είπατε, η απάντηση είναι απλή. Από τότε που μας επισκέπτηκε ο ΙΤΑ 91, που είχαμε πει τότε όλοι οι υγειονομικοί ότι ο ιός ήρθε για να μείνει, δεν ήρθε για να φύγει. Θα είναι μαζί μας χρόνια, έχουν γίνει μπορεί και δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίου. Διεθνώς δεν έχει ακουστεί κανένα περιστατικό, μα κανένα περιστατικό, με σοβαρή παρενέργεια. Mm-hmm. Άμα λέμε σοβαρή, είναι άμα ξέρω εγώ ένα σοβαρό νευρολογικό σύνδρομο ή, mm-hmm. ή ένα θάνατο ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχει αναφερθεί τέτοιο περιστατικό. Αντιθέτως, μπορεί κανείς με ασφάλεια να βγάλει το συμπέρασμα ότι από τα εκατομμύρια δόσεις που έχουν γίνει, από τη στιγμή που δεν έχουν εμφανιστεί περιστατικά σοβαρών παρενέργειων, σημαίνει το εμβόλιο πλέον είναι ασφαλέστατο, μπορεί άφοβα να το κάνει κανείς, δεν έχει παρενέργειες σοβαρές, έχει μόνο περαστικές ήπιες, πόνο στο σημείο της ένωσης, μια ήπια κακουχία ενδεχομένως για ένα 24ωρο και εκεί τελειώνει. Και από την άλλη μας εξασφαλίζει το περισσότερο δυνατό. Δεν μπορούμε να ασφαλιστούμε σήμερα 100%. Σωστά. Σας κουράζω λίγο, αλλά είστε πολύ κατατοπιστικός. Είπατε, ήρθε ο ΙΤΑ 1 για να μείνει με τις όποιες μεταλλάξεις του και έτσι προσπαθούν τα εμβόλια να τον αντιμετωπίσουν με αυτές τις μεταλλάξεις. Mm-hmm. Άρα δεν ισχύει η αίσθηση που υπάρχει ότι εκεί κάπου Οκτώβριο-Νοέμβριο και φτάνει μέχρι Μάρτιο έχουμε μεγάλη έξαρση. Δεν ταυτίζεται με τα καιρικά. Μου λέτε. Όχι. Όχι. Απλά οι συνθήκες είναι τέτοιες που συνοστιζόμαστε πιο εύκολα το χειμώνα. Από τη μια οι θερμοκρασίες οι χαμηλές ευνοούν τη διατήρηση του νεού σε χώρους κοινόχρηστους, γραφεία κλπ. Η αυξημένη υγρασία του χειμώνα ευνοεί τη διατήρηση του εξωτερικού χώρου και στα ρούχα μας, στα χέρια μας κλπ. Από την άλλη, οι χαμηλές θερμοκρασίες μας κάνουν να μπαίνουμε μέσα, ο συγχρονισμός ευνοεί τη μετάδοση. Έτσι. Και τρίτον, το χειμώνα όπως και να το κάνουμε είναι χαμηλότερες εν γέννη οι αμοινές μας. Είμαστε και εμείς λίγο πιο ευάλωτοι λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών. Άρα είναι, γι' αυτό και οι ογενείς λοιμώξεις έχουν την καλή τους το χειμώνα. Τώρα η περίοδος της γρίπης είναι πράγματι από μέσα του Ιανουαρίου μέχρι τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, κάθε χρόνο. Έτσι είναι το χαρακτηριστικό αυτής της ιούσης και θα το έχουμε για πολύ καιρό, δεν θα αλλάξει. Το παράξενο είναι όμως ότι αναφέρονται και κρούσματα γρήπης και καλοκαίρι. δεν είναι εξαφανισμένα το καλοκαίρι, απλώς είναι πάρα πολύ λίγα. Πάντως, να καταλάβουμε την προνομία να ζούμε σε μια ηλιόλουστη περιοχή. Ορισμένες φορές λέει εδώ ένας ακροατής: καλημέρα στον κύριο Λουμπούνη και τον ευχαριστούμε για τις διευκρινήσεις. Θέλω να μου πει, έρχεται αυτές το τριήμερο ένα κύμα αφρικανικής σκόνης. Μπορεί να επιβαρύνει την κατάσταση σε αυτό που συζητάτε, το ΙΤΑ 1-1? Άμεσα δεν θα το έλεγα εύκολα, αλλά τουλάχιστον οι άνθρωποι που έχουν αναπνευστικά προβλήματα, που παίρνουν δηλαδή πνεώμενα ή παίρνουν τυχόν οξυγόνο ή τέτοια πράγματα και που έχουμε πάντα είναι γνωστές οι οδηγίες τι λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή, αν κολλήσουν μια ίωση και σε συνδυασμό με τη σκόνη, να είναι ακόμα βαρύτερα. Κοιτάξτε, είναι οι μορφές και η ποικιλία τόσο μεγάλη που δεν μπορεί κανείς να μιλήσει γενικά. Καλό είναι πάντα να τα προσέχουμε όλα, είτε λέγεται σκόνη, είτε λέγεται γρήπη, είτε λέγεται οτιδήποτε. Πρέπει τελικά να έχουμε το νου μας για όλα. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω μια γενική οδηγία προς τον πληθυσμό, προς πολίτες, κύριε Λουμπούνη, από εσάς, με βάση και την υπευθυνότητα που έχετε μιλώντας δημόσια.
Η υγιή οδηγία είναι να ασχολούμαστε λίγο παραπάνω με την υγεία μας, να παίρνουμε τα ατομικά μέτρα υγιεινής, να ακούμε τους λειτουργούς της υγείας στις οδηγίες που μας δίνουν, να κάνουμε τα εμβόλια μας, είτε αυτά είναι τα αναμνηστικά της παιδικής ηλικίας, είτε τα εποχιακά όπως της γρήπης, και να πάμε παρακάτω με αισιοδοξία και δύναμη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πω.